Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό την κυρία Μαρία Γρυπάρη, είναι η δικηγόρος μας. Καλησπέρα σας, κυρία Γρυπάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε βεβαίως και στο κομμάτι των δανείων και στις αλλαγές οι οποίες έρχονται και για το νόμο Κατσέλη, το οποίο βοηθάει τους δανειολήπτες να μπορέσουν να προστατεύσουν την κατοικία τους από τη μία, αλλά και από την άλλη να δουν πώς μπορούν να κινηθούν και τι αλλαγές έρχονται. Επέρχονται μεγάλες αλλαγές μέσα στον Ιούνιο. Έχουν δρομολογηθεί, δεν έχουν ψηφιστεί βέβαια να εφαρμοστούν ακόμη. Βέβαια, τις περιμένουμε. Mm-hmm. Κινούνται κυρίως σε δύο άξονες. Αφενός να βοηθηθούν οι ασθενέστεροι οφειλέτες για να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, αφετέρους να παταχθεί η καταστρατήγηση του νόμου. Mm-hmm. Δυστυχώς, αυτό που λέμε μαζί με τα χλωρά, τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, είναι ένας νόμος ο οποίος εφαρμόζεται από το 2010. Έχουν υπαχθεί αρκετοί δανειολήπτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάνει κατάχρηση. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Είναι δηλαδή μέσα στους σκοπούς της καινούργιας νομοθεσίας να ανεβρεθούν αυτά τα άτομα για το αν υπάρχουν καταθέσεις, αν υπάρχει περιουσία η οποία έχει εκποιηθεί ή στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Οπότε να δούμε αν έχουμε οδηγηθεί με δόλο στην υπερχρέωση αυτή. Γιατί παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα και όπως μας ενημερώνουν και τις τηλεθεατές μας, πάρα πολλές αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω δόλου. Ακριβώς. Και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα αίτη που ο νόμος εφαρμόζεται. Υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι είχαν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τελευταία στιγμή προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν είχαν ανέκαθεν τα εισοδήματα για να καταφέρουν να καλύψουν τις δόσεις των δανείων τις οποίες λάμβαναν. Mm-hmm. Έτσι εξετάζεται από το δικαστήριο κατά πόσο είχαν τα εισοδήματα κατά το χρόνο λήψης των δανείων. Οπότε λοιπόν τα βλέπουμε. Εδώ θα συζητήσουμε πολλά σήμερα με την κυρία Γρυπάρη για το νόμο Κατσέλη, επειδή μας ρωτάτε τι γίνεται. Πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι είναι σε μια περίοδο που θέλουν να μεταβιβάσουν τα κίνητα, βεβαίως σε ακίνητα τα οποία επιβαρύνονται με τα δάνεια. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε και να ξεκινήσουμε να εξηγούμε στους τηλεθεατές μας για τις αλλαγές λοιπόν του νόμου Κατσέλη. Δύο βασικοί άξονες. Μάλιστα. Αφενός, όπως είχαμε πει, ότι θα πρέπει να βοηθηθούν οι αδύναμοι δανειολήπτες να τηρήσουν τις ρυθμίσεις τους, αφετέρους να γίνει ο νόμος λίγο πιο αυστηρός ως προς τον έλεγχο αυτών που έχουν χρήματα και δεν πληρώνουν. Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί μέσω ΑΣΕΠ να προσληφθούν νέοι υπάλληλοι δικαστικοί στα δικαστήρια, στα ειρηνοδικεία της χώρας, προκειμένου να καταφέρουν να τηρηθούν οι νέες ρυθμίσεις, δεδομένου ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στα ειρηνοδικεία. Και προωθείται βεβαίως η πρόσληψη υπαλλήλων μέσω του ΑΣΕΠ. Έτσι ώστε να μπορέσουν. Δυστυχώς τα ειρηνοδικεία είναι ήδη ελαφρώς υποστελεχωμένα. Υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν συσσωρευτεί εκατομμύρια αιτήσεων. Και ο όγκος είναι τεράστιος. Δεν μπορεί πλέον να το διαχειριστεί. Και μάλιστα με τις νέες αλλαγές θα έχουμε έναν αυστηρότερο έλεγχο εξ αρχής με την κατάθεση καθαίτησης. Επομένως, σίγουρα αυτό θα φορτίσει αρκετά και τους υπαλλήλους. Πάμε να δούμε κάποιες βασικές αλλαγές και να μας εξηγήσει η κυρία Γρυπάρη και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την άρση τραπεζικού απορρίτου και τι σημαίνει και ποιοι πρέπει να ανησυχούν. Όλοι θα πρέπει να ανησυχούν για την άρση. Ακριβώς. Είναι μια νέα τροποποίηση. Οι νέοι, οι οφειλέτες που θα ξεκινήσουν να καταθέσουν τώρα την αίτησή τους, θα πρέπει εξ αρχής να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να αρθεί το τραπεζικό τους απόρριτο και θα γίνει έλεγχος σε όλες τις τραπεζικές καταθέσεις. Mm-hmm. Το δεδομένο όμως αυτό θα ισχύσει και για όσους έχουν ήδη καταθέσει. Επομένως, όσοι είναι ήδη στον νόμο και εκκρεμεί η συζήτηση της αιτήσεώς τους, θα πρέπει να δεχθούν με μια υπεύθυνη δήλωση προς το ειρηνοδικείο ότι οι πιστωτές τους θα ελέγξουν τις τραπεζικές τους καταθέσεις. Εάν δεν το κάνουν, εάν δεν συμμορφωθούν, είναι λόγος απαραδέκτου. Επομένως, η αίτησή τους θα απορριφθεί στο τελικό στάδιο της αιτήσεώς. Στο τελικό στάδιο, λοιπόν. Επίσης, λέγεται ότι θα υπάρξει και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει αιτήσεις των πιστωτών. Δηλαδή, αν αδρανείς ο ίδιος ο οφειλέτης, πιθανότατα ο πιστωτής να έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να κάνει την αίτηση προκειμένου να γίνει άρση του απορρίτου και να ελεγχθεί από αυτή την επιτροπή. Γιατί σαφώς κάτι τέτοιο εννοείται ότι υπάρχει η τραπεζική νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να έρθει εκ του νόμου. Εκ του νόμου. Μία άλλη αλλαγή είναι η επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο της ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Αυτό είναι στο κομμάτι της βοήθειας των αδύναμων οφειλετών. Είχε ήδη προβλεφθεί από την τροποποίηση του 2015 με το νόμο 4336. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί. Ο νόμος για τη διάσωση μας λέει ότι θα μπορούσε το δημόσιο, το ελληνικό, να επιδοτήσει τουλάχιστον τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι της ρύθμισης, το μεγαλύτερο, που είναι από 20 μέχρι 35 έτη. Mm-hmm. Δυστυχώς, σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του νόμου, της ισχύως του νόμου,
Ο φιλέτης για να διασώσει την κύρια κατοικία του θα έπρεπε να πληρώσει ή το 85% της εμπορικής της αξίας αρχικά. Αυτό τροποποιήθηκε σε 80% της αντικειμενικής στην πορεία. Και αυτή η ρύθμιση γινόταν με αντικειμενικά δεδομένα, δηλαδή με την αξία της κατοικίας και όχι με τις δυνατότητες του δανειολήπτη. Ενώ δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορούσε για 3-5 έτη στο πρώτο κομμάτι της ρύθμισης να δώσει ακόμα και μηδενικές δόσεις, ανάλογα με τις δυνάμεις του. Παρόλα αυτά, θα έπρεπε να αποπληρώσει το ποσό της κατοικίας, είτε είχε χρήματα είτε όχι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι δανειολήπτες να μην μπορέσουν να τηρήσουν τη δεύτερη ρύθμιση. Δηλαδή, το βλέπουμε πλέον στις αρχικές αποφάσεις να εμφανίζεται μπροστά μας. Δυστυχώς, για αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα μπορούσε λοιπόν με τη νέα νομοθεσία να επιδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Ο νόμος του 15 προέβλεπε και μέχρι 3 έτη. Θα δίνει ο φιλέτης το μέγιστο της δυνατότητάς του και το δημόσιο θα επιδοτεί την υπόλοιπη δόση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει η ρύθμιση της τριετίας. Θα μπορούσε να παραταθεί και για περισσότερο χρονικό διάστημα το δημόσιο να καταβάλει μέρος της δόσης. Μάλιστα, λέγεται ότι θα προβλεφθεί κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό ποσού 50 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κομμάτι. Κάτι πολύ θετικό βεβαίως είναι το κομμάτι της διαδικασίας συγκέντρωσης των δικαιολογητικών. Υπάρχει πλέον μια απλούστευση για τους δανειολήπτες. Ακριβώς. Κυρίως μετά την τροποποίηση του 2015 είχαμε μια τεράστια λίστα δικαιολογητικών. Με αποτέλεσμα να καταλήγουμε, ενώ ξεκινάει ένας οφειλέτης να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά του, να χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου να έχουμε ένα πλήρη φάκελο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την κατάθεση του δικογράφου του. Και δεδομένου του γεγονότος ότι αυτά τα δικαιολογητικά ήταν απαραίτητα για την κατάθεση στη γραμματεία, θα μπορούσαμε να έχουμε μονάχα μια παράταση 15 ημερών με έναν αριθμό πρωτοκόλλου και μετά η αίτηση θα μας επιστραφεί, εάν δεν συμπληρώσουμε πλήρη δικαιολογητικά. Αυτό δημιουργούσε μια κολυσιεργία. Ίσως να είχε γίνει και μια εκμετάλλευση από την πλευρά των τραπεζών, οι οποίες καθυστερούσαν στο να δώσουν τις αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, καθώς και τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων που ήταν υποχρεωτικά. Πλέον θα προβλέπεται ότι και το δημόσιο και οι πιστωτές θα πρέπει να φέρνουν μέρος των δικαιολογητικών. Επομένως, για κάποια πιστοποιητικά, το ποινικό μητρό, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αλλά και όλα τα τραπεζικά δεδομένα, θα εισφέρονται από τους αντιδίκους και όχι από τον ίδιο τον οφειλέτη. Αυτό σίγουρα θα διευκολύνει την κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι από τα πολύ θετικά. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους εγγυητές. Αν ο εγγυητής εκπληρώσει την υποχρέωσή του για κάλυψη της απαίτησης, θα μπορεί να υποκαταστήσει τον πιστωτή. Μέχρι τώρα ο νόμος είχε μία ξεκάθαρα προσωποπαγή λειτουργία. Θα έπρεπε ο εγγυητής για να προστατευτεί να κάνει ο ίδιος αίτηση, βέβαια με το δεδομένο ότι και θα είχε και τις προϋποθέσεις να υπαχθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν εγγυητές οι οποίοι έχουν εμπορική ιδιότητα ή έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αυτοί οι άνθρωποι έμεναν απροστάτευτοι, δεδομένου ότι ο πρωτοφυλέτης είχε απαλλαχθεί από ένα μέρος της οφειλής του, πιθανόν και με διαγραφή, και καλούσαν τον εγγυητή να καλύψει το υπόλοιπο. Η απαλλαγή του πρωτοφυλέτη στον νόμο προβλεπόταν έναντι όλων, που σημαίνει και προς τους πιστωτές του υπήρχε η διαγραφή και προς τον εγγυητή του. Ο εγγυητής δηλαδή δεν είχε τη δυνατότητα, όπως σε άλλες περιπτώσεις, της κοινής νομοθεσίας με βάση τον αστικό κώδικα, να στραφεί αναγωγικά κατά του πρωτοφυλέτη, προκειμένου να πάρει τα χρήματα τα οποία ο ίδιος κατέβαλε. Με αυτή λοιπόν την αλλαγή θα μπορεί ο εγγυητής, ο οποίος κλήθηκε λόγω της προστασίας του πρωτοφυλέτη από την νομοθεσία του 3869, να ζητήσει από τον πρωτοφυλέτη τα χρήματα που κατέβαλε για λογαριασμό του. Γιατί ακούμε εγγυητής και συνήθως σκεφτόμαστε κάποια κοντινή συγγένεια. Πατέρας με παιδί, σύζυγοι μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, την περίοδο των Παχαίων Αγγελάδων δεν ήταν και σπάνιο το φαινόμενο να έχεις εγγυηθεί υπέρ ενός φίλου. Πλέον ξέρετε και δεν έχεις επωφεληθεί και καθόλου από αυτό το δάνειο. Σαφώς. Χρήματα για το. Και μάλιστα βλέπουμε και εγγυήσεις και σε μεγάλα στεγαστικά. Δηλαδή να είμαστε συνάδελφοι, έχουμε και οι δύο μισθό 3.000. Είμαι σίγουρη ότι καταβάλεις τη δόση σου γιατί έχεις ένα αντίστοιχο μισθό και ξαφνικά βρισκόμαστε και οι δύο με 800 ευρώ. Δεν έχουμε δει λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Αν όχι άνεργοι. Στη χειρότερη περίπτωση, σίγουρα. Επομένως, έχουμε δηλαδή και τρίτα πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι θα εκμεταλλευτούν αυτή τη διάταξη γιατί μεταξύ συζύγων ή γονέων τέκνων θα ήταν λίγο ακραίο να δούμε αναγωγή. Συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται με τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας της κυρίας κατοικίας από εκτιμητή, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών. Και αν ξεπερνά τα όρια της προστασίας, η πρώτη τιμή σε πληστηρισμό θα ανέρχεται τουλάχιστον στο κατώτερο όριο προστασίας που τίθεται ως προϋπόθεση διάσωσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις νέες αιτήσεις, λοιπόν, για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας, θα έπρεπε οι πιστωτές να λάβουν
όχι λιγότερα χρήματα από όσα θα έπαιρναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ήταν ένα αρκετά ρευστό κριτήριο. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε την εμπορική αξία, η οποία είναι και η πρώτη τιμή σε ένα πληστηριασμό, τα 2/3 της, και με βάση αυτό να γίνει μια πρόταση για τη διάσωση. Στην προκειμένη περίπτωση, τι συμβαίνει. Υπάρχει όριο με βάση την αξία, την αντικειμενική αξία του ακινήτου ως προς τη διάσωσή του. Δεδομένου λοιπόν το ότι ο νόμος προβλέπει ότι 180.000 ευρώ είναι το κατώτερο, το οποίο αυξάνεται κατά 40.000 για τους έγγαμους και κατά 20.000 για κάθε τέκνο μέχρι το τρίτο παιδί της οικογένειας, αν λοιπόν έχουμε έναν οφηλέτη ο οποίος έχει μεγαλύτερης αξίας ακόμη κατοικία, θα μπορούσε το σπίτι να βγει σε πληστηριασμό μετά από την εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή. Παρ' όλα αυτά, στον πληστηριασμό πρώτη τιμή δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερη από την αξία που θα προέβλεπε ο νόμος. Δηλαδή, αν ήμασταν στις 270.000 η παγωγή του συγκεκριμένου οφηλέτη, θα έπρεπε σίγουρα ο πληστηριασμός να ξεκινήσει από τις 270.000. Βέβαια, είναι αρκετά δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί δεδομένου ότι τα σπίτια αγοράστηκαν με τεράστιες εμπορικές αξίες. Το διάστημα μεταξύ 2000-2010 που είχαμε την έκρηξη στην αγορά ακινήτων. Οι εμπορικές αξίες έχουν αυτή τη στιγμή φτάσει. Εννοείται. Οι εμπορικές αξίες ήταν τριπλάσιες των αντικειμενικών. Έχουμε φτάσει πλέον σε σημείο πολλές φορές να μην πιάνεις ούτε την αντικειμενική. Ένα σπίτι που ένας δανειολήπτης μπορεί να το πήρε 180.000 ευρώ, μπορεί σήμερα να έχει αντικειμενική 60 και να πουλιέται 50.